ηθοποιητική στάση και τουπέ και σκομμένο φρύδι και θράσος. Λέω εντάξει, αλέ, και σηκώθηκα και έφυγα. Πώς είναι στο σπίτι? Στο σπίτι την κυριεύει το θράσος, είναι πάρα πολύ απότομη, ανασφάλεια, κόμπλεξ, της το είχα πει κιόλας, ούτε αυτό το δέχτηκε. Η συνύπαρξή σας όμως στο ίδιο δωμάτιο πώς είναι? Δεν είναι μόνο στο ίδιο δωμάτιο, είναι στην κουκέτα μου από κάτω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έδωσες χώρο και χρόνο στην Ειρήνη εσύ για να σου ζητήσει συγγνώμη με τη στάση σου, θεωρείς? Είπα στην Ειρήνη ότι είμαστε ok, το συνέχιζε από μόνη της. Συγγνώμη δεν άκουσα ποτέ, άκουσα δικαιολογίες και βαρέθηκα. Δεν θεωρώ ότι αξίζει να ασχολούμαι με μια κατάσταση η οποία δεν βλέπω να έχει καλό τέλος. Πιστεύεις ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να μιλήσεις για αυτό το θέμα που έχει συμβεί μεταξύ σας στο σπίτι, τη στιγμή που ήσουν υποψήφια προς αποχώρηση? Θεωρώ ότι οι κριτές έπρεπε να μάθουν το τι συμβαίνει με μένα και την Ειρήνη, γιατί να έχουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς περνάμε και μπορεί να μην αποδώσουμε σε κάποιο κόνσεπτ. Θεωρώ ότι βέβαια το φίδι από την τρύπα σήμερα. Τα υπόλοιπα κορίτσια υποστήριξαν όμως κάπως την Ειρήνη εκείνη τη στιγμή, μήπως το πρόβλημα ξεκινάει από σένα? Το κορυφαίο ήταν ότι η Μικαέλα υποστήριξε την Ειρήνη, που η ίδια η Μικαέλα μου είχε το περασμένο βράδυ την Ειρήνη. Εντάξει, τι να πω. Θεωρώ ότι πολλά κορίτσια προς το τέλος κοιτάνε ποιες παρέσεις τους συμφέρει να κάνουν. Πώς θα κυλήσουν όμως όλα ομαλά όταν δεν μιλάτε και ξέρω ότι μένετε και στο ίδιο δωμάτιο? Εγώ σκέφτομαι να φύγω από το δωμάτιο με ελαφρά πηδηματάκια για να μην δυσκολευτεί και εκείνη η ίδια. Έγινε ο χαμός. Γενικά τα κορίτσια θεωρούν ότι η Ξανθούλα έχει ένα βαντάζ μέσα στο σπίτι γιατί είναι η μόνη plus size. Απλά η Ξανθούλα συνέχεια παίζει ότι δεν την νοιάζει, ότι δεν την ενοχλεί, ότι είναι δυνατός χαρακτήρας, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και τελικά δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Γίνεται έξαλλη, φωνάζει, κοκκινίζει, ψώνει τη φωνή της. Η Ερμούδου έκανε απλά μία πλακίτσα που ναι, όταν το έμαθα το θεώρησα λάθος, δεν ήταν ωραίο αστείο, ήταν προσβολή. Αλλά η Ερμίδου πήγε με σκεφτό κεφάλι να ζητήσει συγγνώμη από την Ξανθούλα και η Ξανθούλα την κοίταξε πολύ άσχημα. Ήμουν μπροστά, την κοίταξε με ύφος, πολύ ταπεινωτικά. Πιστεύω ότι το είπε επίτηδες γιατί νόμιζε ότι θα φύγει. Άρα είπε να πει από μόνη της ότι θέλει να φύγει για να φύγει και καλά με το κεφάλι ψηλά. Πιστεύω ότι ήξερε ότι θα είναι σήμερα στις χειρότερες φωτογραφίες και ήταν μια στρατηγική, πιστεύω, εκ μέρους της. Θα αποχωρήσει, πιστεύεις, από το σπίτι? Δεν θα αποχωρήσει, πιστεύω. Είναι κάτι το οποίο το είπε έτσι για να το πει, για να τη λυπηθούν κάποιοι, για να της πούνε όχι μη φεύγεις. Τι άλλαξε από μέρους σου και έχεις προσπαθήσει πλέον να έρθεις πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει πολύ λίγες, οπότε έχουν μαλακώσει λίγο τα πράγματα εκ μέρους μου. Υπάρχει κάποιο κορίτσι, θεωρείς, που άλλη λέει στο σπίτι μεταξύ σας και άλλα μπροστά στις κάμερες? Η Άννα Ιαμανατίδου π.χ. Δεν γυρνάει να πει πολλά στις κάμερες. Θα τα συζητήσουμε μετά και το είπαν και on camera. Το είπε on camera στο χώρο αναμονή σήμερα. Θα τα συζητήσουμε μετά, αφού φύγουν οι κάμερες. Όχι, δεν θα συζητήσουμε τίποτα αφού φύγουν οι κάμερες. Θα τα πούμε μπροστά γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Σε ενόχλησε αυτό που είπε η Μικαέλα μπροστά στους κριτές για σένα? Ότι κάνεις και εσύ τις ίδιες φωτογραφίες και φέρε ως παράδειγμα εσένα? Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτό το σχόλιο και το είπα και μπροστά της, το συζητήσαμε. Είναι κάτι που πραγματικά με εκνεύρισε εκείνη τη στιγμή, της το έδειξα. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν θα έφερνα ως παράδειγμα τη Μικαέλα συγκεκριμένο σχόλιο. Άποψή της, η κάθε μία είναι για τον εαυτό της εδώ πέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εδώ αλλάζουν κρεβάτια ή πρόκειται να αλλάξουν κρεβάτια, δεν ξέρουμε τι πρόκειται. Μα να είναι πάνω κάτω, Κατερίνα. Ειρήνη Ερμίδου ήταν ποταμός κανονικά. Δεν ξέρεις και τι, δηλαδή λέει η Ερμίδου κάποια πράγματα, λέει η Ξανθή άλλα πράγματα. Δεν ξέρεις πραγματικά να βγάλεις άκρη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όχι, βγάζει, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα. Τη Μικαέλα μου κάνει ρε παιδί μου σαν δελτίο ειδήσεων. Μικαέλα από κάτω, αυτόπτη μάρτυρα. Ακριβώς μας είπε τι συνέβη, ξέρει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, οι δυο τους δεν βλέπω να τα βρίσκουν, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ τεταμένη. Με αυτή την έννοια το λέω. Εγώ θα πω μόνο ότι το παρακαλώ, το ευχαριστώ και το συγγνώμη θέλουν επιμονή και υπομονή. Εντάξει, ούτως ή άλλως η Ερμίδου δεν το έχει μετανιώσει και πολύ.